Φοβισμένη από την περιπέτεια που έζησε, η 81 ετών Ηρακλειώτισσα που έπεσε θύμα της πείρας που εξαπατά ηλικιωμένους, προσπαθεί πίσω από την κλειστή πόρτα του σπιτιού της να μας περιγράψει την περιπέτειά της. Σταματήσαν στα στενά, κάποιοι λέει, δύο γυναίκες, έναν άντρα. Η ανιψιά μου απολύθηκε πρόσφατα και όταν μου είπαν ότι τους έστειλε εκείνη προκειμένου να τους δώσω χρήματα ώστε να πάρει αποζημίωση 12.000 ευρώ, τους πίστεψα, εξομολογείται με τρεμάμενη φωνή. Ύστερα τα βάζει με τον εαυτό της που πίστεψε τόσο εύκολα τους απατεώνες, δύο γυναίκες και έναν άντρα που την πλησίασαν έξω από το σπίτι της στην περιοχή Κομμένο Μπεντένι του Ηρακλείου. Και τα παιδιά να τις ενημερώσουν πιο μπροστά, διότι εκείνες τώρα μεγάλες γυναίκες μπορεί να μην πονηρεύονται, να μην... Δεν θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη κανένας. Εγώ ούτε άτομο βάζω στα μάξι μέσα. Ξέρω, δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, οι καταστάσεις αυτές τα φέραν για αυτά. Αλλά... Τα μέλη της πείρας πλησίασαν την 89χρονη και της είπαν ότι τους στέλνει ανιψιά της προκειμένου να τους δώσει περίπου 5.000 ευρώ ώστε να πληρώσει και να πάρει την αποζημίωση των 12.000 ευρώ που δικαιούται. Αρχικά η γυναίκα τους πίστεψε και πήγε μάλιστα μαζί τους με αυτοκίνητο στην τράπεζα. Εκεί σήκωσε τα χρήματα, αλλά πριν τους τα δώσει είπε ότι θέλει να επικοινωνήσει με την ανιψιά της. Τότε η μία από τις δύο γυναίκες της άρπαξε την τσάντα και εξαφανίστηκαν. Δράμα. Φόβος. Ντροπή. Ανησυχείτε, οπωσδήποτε. Όχι, 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 όχι. Έχω την αίσθηση όμως ότι τους πιάνουν στον ύπνο, όπως λένε. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Βέβαια, οπωσδήποτε. Ο ηλικιωμένος είναι επικίνδυνος. Δεν... Πρέπει ο ηλικιωμένος πάντοτε να έχει μια συντροφιά. Που αυτό δυστυχώς. Αυτά ξέχνατε, αγάπη μου. Να υπενθυμίσουμε ότι πριν από δύο ημέρες μια ακόμα ηλικιωμένη Ηρακλειώτισσα έπεσε θύμα δύο γυναικών που της πήραν τα κοσμήματα προκειμένου, όπως της είπα, να εισπράξει στη συνέχεια την επιστροφή της εφορίας ύψους 12.000 ευρώ. Και αυτά θα τα δίνα. Ναι, αν σας λέω ψέματα, θα τα δίνα και αυτά. Για το παιδί σας. Ναι, επειδή θα πάρει 12.000 ευρώ. Τώρα... Με ξεγελάσανε τελείως. Τι να κάνω. Στο μεταξύ, στις 29 του μηνός από την Γενική Αστυνομική Διευθυνσία Αττικής δόθηκαν στη δημοσιότητα κατόπιν σχετικής διάταξης της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες 5 ατόμων τα οποία είχαν συλληφθεί στις 10 του Οκτώβρη για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων κατά εξακολούθηση. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της απάτης από κοινού κατά εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, περιουσιακού ωφέλους και αντίστοιχη ζημίας που υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ, τετελεσμένη και σε απόπειρα και της απλής συνέργειας από κοινού στην παραπάνω πράξη τελεστήσα κατά εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι τώρα, σε τοπικό επίπεδο έχουν ταυτοποιηθεί τα δύο από τα πέντε άτομα. Πρόκειται για έναν 30χρονο από το Ζεφύρι και μια 26χρονη από την Αθήνα.